Λοιπόν, πάμε να σας πω τα υλικά, να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε για το κοτόπουλο 400 γραμμάρια κοτόπουλο στήθος, μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 2 κουταλάκια πάπρικα, 1/4 κουταλάκι καγιέν, 1 κουταλάκι κίμινο, 1 κουταλάκι σκόνη σκόρδου, αλάτι και λίγο ελαιόλαδο. Για τη σαλάτα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μικρά μακαρόνια, όπως φαρφάλε, καζαρέτσε, βίδες, ό,τι θέλετε. Έναν κόκκινο κρεμμύδι, 55 γραμμάρια ρόκα, φιλαράκια ρόκας, 300 γραμμάρια ντοματίνια, έναν αγκουράκι, 1/4 του φλιτζανιού δυόσμο φρέσκο, σουμάκι για πασπάλισμα και μία πίτα μοιρασμένη και λιμένη με ελαιόλαδο. Να σας πω μετά πώς έψησα την πίτα. Για τον dressing θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια ταχίνια κατέργαστο, 55 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 8 γραμμάρια μαϊτανό, λίγο δυόσμο, ξύσμα λεμονιού, 2 κουταλιές χυμό λεμονιού, μία μικρή σκελίδα σκόρδο, αλάτι και πιπέρι και 1-2 κουταλιές νερό εάν και εφόσον χρειαστεί. Λοιπόν, αν είναι πολλά παχύρευστο τον dressing εννοώ, να χρειαστεί να βάλετε λίγο νερό μέσα. Λοιπόν, πρώτα ξεκινούμε με το κοτόπουλο. Βέβαια, να σας πω ότι ήδη έβρασα τα μακαρόνια, τα δαμέ, στράγγισα τα ρόλα, ξέπλυνα τα με κρύο νερό. Εγώ χρησιμοποιώ τούτα τα καζαρέτσε, βρασμένα τώρα, γιατί έχω έτσι έναν αυλάκι, να θέλετε, ένα μικρό αυλακούδι μες στη μέση, το οποίο μαζεύει τον dressing και αρέσει και μου πάρα πολλά. Επίσης μαζεύει όλα τα αρώματα που τούν τη σαλάτα. Τώρα θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίδες, κοχύλια, φαρφάλες, οτιδήποτε μικρό μακαρόνι θέλετε ή έχετε σπίτι, πένες. Απλώς δεν θα χρησιμοποιήσω σίγουρα σπαγέτι, σπαγετίνι, λιγκουίνι, οτιδήποτε μακαρόνι είναι μακρύ τέλος πάντων. Λοιπόν, τούτο είναι το κοτόπουλο στήθος. Ξέρετε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ δεν αγαπώ ιδιαίτερα, το κοτόπουλο στήθος. Αλλά όταν το καρικεύσουμε σωστά και όταν το μαγειρέψουμε σωστά, μια χαρά μες τη σαλάτα μας θα είναι. Λοιπόν, να βάλω γάντια. Τα υλικά για την συνταγή μπορεί να σας φανήκαν έτσι μπόλικα, αλλά είναι πάρα πολλά. Το πολύ είναι τούτα όλα τα μπαχαρικά τα οποία σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι έχετε σπίτι σας. Μπαχαρικά τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι στην κουζίνα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο τέλος πάντων. Επίσης τον dressing. Τον dressing είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή γιαούρτι, ταχίνι, ελαιόλαδο, λεμόνι. Δεν είναι κάτι άλλο, πολλά, πολύπλοκο. Απλώς εγώ βάλω και αρωματικά για να το κάνω έτσι πιο ενδιαφέρον και πράσινο. Λοιπόν, τούτο είναι ένα κομμάτι στήθος κοτόπουλο, απλώς να σας δείξω πώς το έκοψα. Να κόψουμε έτσι, πρέπει να κόψετε έτσι ισόπαχες τις φέτες, να μην το αφήσετε έτσι ολόκληρο. Να κόψετε λεπτές φέτες, με προσοχή βέβαια να μην κόψετε τα χέρια σας. Απλά για να ψηθεί την ίδια ώρα. Και μεγάλωνουν το στήθος. Να κουμπίσετε το χέρι σας πάνω στο στήθος κοτόπουλων και να κόψετε, ας πούμε, έτσι φέτες, λεπτές, ισόπαχες, τις οποίες θα ψήσουμε. Εγώ να τις ψήσω τώρα στο τηγάνι. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα του φούρνου σας ή εξωτερική σχάρα, αν έχετε. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εγώ χρησιμοποιώ το πάρα πολλά συχνά, ένα τηγάνι το οποίο είναι σαν σχάρα, δηλαδή έχει πάνω γραμμές και μπορείτε να ψήσετε όπως τη σχάρα, τέλος πάντων. Το κοτόπουλο μου έκοψα τούν ένα στήθος κοτόπουλο σε λεπτές φέτες, το οποίο να καρικεύσουμε. Ήδη έχω αρκετό κοτόπουλο, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω τούτο. Να πάει πίσω στο ψυγείο. Λοιπόν, τούτο είναι το κοτόπουλο μου. Ήδη έβαλα, καρύκευσα το από τη μια πλευρά. Μπορείτε να το καρικεύσετε ή να το αφήσετε να μαριναριστεί. Τούτα είναι τα μπαχαρικά που σας είπα, η σκόνη σκόρδου, η πάπρικα, το κίμινο, που είναι τα στάνταρτ μπαχαρικά για να κάνεις έτσι ένα γύρο κοτόπουλο. Πολλά χαρακτηριστικών είναι, τα πιο χαρακτηριστικά είναι η πάπρικα και το κίμινο, πρέπει να σας πω. Μπορείτε να το κάνετε και από την προηγούμενη και να το αφήσετε έτσι να μαριναριστεί στο ψυγείο. Θέλει τα μπαχαρικά του, είναι στήθος κοτόπουλο, που σημαίνει ότι θέλει έτσι να το καρικεύσουμε ωραία και καλά.
κάνετε το έτσι ένα ανακάτεμα και είπα σας, μπορείτε να το κάνετε στον γκριλ του φούρνου σας, στον γκριλ έξω ή ακόμη μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ήδη ψημένο κοτόπουλο. Εγώ ας πούμε να κάνω ένα κοτόπουλο ψητό σπίτι, μετά ή να γίνει κρυθαράκι με κοτόπουλο ή να γίνει σαλάτα, κάτι να γίνει τέλος πάντων. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 200 γραμμάρια, είπα σας 400. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 200 γραμμάρια ψημένο κοτόπουλο, το οποίο θα λείψετε με λίγο λάδι, λίγο ελαιόλαδο, θα το περάσετε από τα μπαχαρικά, γιατί το κοτόπουλο το ψητό δεν θα είναι καρικευμένο όπως τούτο. Και μετά απλώς να το ρίξετε σε ένα τηγάνι, απλώς για να πάρει μια βράση και απλώς για τα μπαχαρικά να κολλήσουν πάνω του. Λοιπόν, εγώ είναι να ψήσω τώρα το κοτόπουλο μου, επειδή είναι κοτόπουλο στήθος δεν θέλει ώρα, αλλά να βάλω ελάχιστο λάδι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Επίσης, θα το κάνω όταν το πράγμα σε δόσεις, δηλαδή θα βάλω το κοτόπουλο να ρίξω το κοτόπουλο μέσα, γιατί θα μου κρυώσει το τηγάνι μου και δεν το θέλω. Να θέλετε ένα σκεύος για να το βάλετε μέσα. Και θέλετε πάρα πολλά δυνατή φωσκιά, γιατί θέλετε να καούν τα μπαχαρικά. Όταν καούν τα μπαχαρικά, πικρίζουν έτσι λίγο, ελάχιστο δηλαδή, όχι πολλά. Αλλά θέλετε απλά να ψηθεί το κοτόπουλο σας ομοιόμορφα. Μιλούμε για 2-3 λεπτά μες στο τηγάνι, θέλει παραπάνω ώρα. Θα το βγάλετε και θα το κόψουμε μετά να το βάλουμε μέσα στη σαλάτα. Ανεζεστάθηκε το τηγάνι μου. Δάμε δηλαδή με τούτον το κοτόπουλο που έχω, να το κάνω σε 2 δόσεις. Μυρίσαν τώρα, μόλις έντρισαν πάνω στο τηγάνι, έτσι ήρθαν οι μυρωσικές. Εμείς άρχισε τον Πέτρο στους κόρτους που δες πολλές εκπομπές που έβαλα σκόρτους, δάμε. Ο Πέτρο μου να βάλω μετά μες στον dressing, όμως μένει στους έννοια. Γιατί ο Πέτρος είπε μου σήμερα ότι μπορούσα να μην μποραζήσει χωρίς το σκόρδο μου, το σκόρδο που τον εμίεσα εγώ. Αλλά να σας πω τώρα, γύρω σκοτόπουλο τώρα, να με βάλεις το σκορδάκι, πάει πάρα πολύ. Ζωντανεύει, ζωντανεύει. Λοιπόν, αν θα ψήσετε μπούτια, σίγουρα να ξέρετε ότι θέλει περισσότερη ώρα από ό,τι θέλει το κοτόπουλο στήθος. Να βάλουμε ακόμα έναν τώρα από μικράναν. Να του δώσουμε έτσι λίγη ώρα να ψηθεί. Αν δείτε ότι αρπάσει ή οτιδήποτε ή είναι πολλά δυνατή φωτιά ή είναι ψήθηκε ακόμα και ξυκαπνίζει πολλά, βάλτε λίγο νερό να ψηθεί και μέσα στο νερό το κοτόπουλο, μετά να εξατμιστεί το νερό, απλά να το βοηθήσει έτσι λίγο. Λοιπόν, το κοτόπουλο μου είναι τέλειο. Τον το κοτόπουλο έτσι όπως είναι, πραγματικά να θέλετε να το χλαπακιάσετε όπως λέμε, είναι πραγματικά πάρα πολλά νόστιμο, πάρα πολλά αρωματικό. Κάτι που έτσι σας είπα, την ώρα που έβαλα τα μπαχαρικά πάνω, έβαλα και αλάτι, διότι μέσα στα μπαχαρικά που σας είπα δεν υπάρχει το αλάτι. Οπότε να καρικεύσετε με τα μπαχαρικά, να βάλετε και το αλάτι σας όμως, γιατί χρειάζεται λίγο αλάτι. Ο λόγος που σας λέω την ποσότητα του αλατιού είναι γιατί θέλω να βάλετε όσο αλάτι θέλετε εσείς και προτιμάτε εσείς. Έχει κόσμο που μπορεί να έχει υπέρταση και αμέσως θέλει να βάλει αλάτι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τι θα κάνουμε με την πίτα, διότι είπαμε ότι πιάσαμε τα υλικά που δημιουργείται ένας γύρος κοτόπουλο και κάναμε τον αποδομημένο, αποδομήσαμε. Ακούετε λίγο σέφικο τούτο. Αν είσαι η σέφη, έκαναν κάτι αποδομημένο από τούτο το, ξέρω εγώ, από εκείνον το γλυκό τέλος πάντων. Αποδομημένο που το άλλο. Αποδομημένος γύρος. Τούτο είναι να το χρειαστώ. Λοιπόν, η πίτα που είναι να χρησιμοποιήσω, θα τη χρησιμοποιήσω σαν κρουτόν. Οπότε να πιάσω έτσι μια πίτα,
είναι η αραβική πίτα που είναι η λεπτή. Μπορείτε όμως να κάνετε και την ίδια διαδικασία με τη συνηθισμένη την πίτα, την κυπριακή. Η διαφορά όμως είναι ότι η πίτα η κυπριακή είναι λίγο πασουρτούδα. Γι' αυτό, επειδή είναι κυπριακή. Οπότε, δεν είναι τόσο βολική όσο να πιάσετε, ας πούμε, μια πίτα αραβική, διότι να σας βγουν τα κρουτών έτσι λίγο πολλά χοντρά. Τόσο πιο μεγάλα και χοντρά σας φτιάχνουν τα κρουτών, τόσο πιο σκληρά θα είναι μέσα στη σαλάτα. Ενώ τούτο, μόλις βάλουμε τον dressing, είναι να τραβήσει από τον dressing και να γίνει πολλά πολλά ωραία. Θα τη μοιράσετε έτσι από τη μέση, δεν πειράζει ότι είναι σκισμένη με οποιοδήποτε τρόπο. Θα πιάσετε ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο, δεν θέλει πολύ. Και μετά με έναν πινέλο ζαχαροπλαστικής να το αλείψετε έτσι παντού. Εγώ την πρακτική κάνω την πάρα πολλά συχνά. Πας στις σαλάτες, αρέσκει μου πάρα πολλά η πίτα, η φρυγανισμένη μες στο φούρνο με το ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε πάνω, αν θέλετε να την κάνετε πιο καύτερη, να βάλετε λίγο πάπρικα, λίγο καγιέν. Μπορείτε να βάλετε και κίμινα, έτσι πράγματα. Το σημαντικό με την πίτα είναι να ψηθεί σε χαμηλό φούρνο. 150 βαθμούς, εγώ θα την έβαλα 150 βαθμούς στον αέρα. Να την παρακολουθήσετε ανάλογα με το φούρνο σας, δεν θέλει πολύ ώρα. Τούτη η πίτα επήρε περίπου 10-15 λεπτά για να γίνει σε τούτο το σημείο. Δηλαδή φρυγανισμένη τέλεια. Οπότε θα τη βάλω στο φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία να φρυγανιστεί και θα την σερβίρω μαζί με τη σαλάτα μου. Βάλουμε έτσι ένα 10-15 λεπτά. Τώρα θα μιλήσουμε για τον dressing. Γιατί τον dressing προσπάθησα να δημιουργήσω έναν dressing το οποίο να μοιάζει είπα σας, με τα πράγματα τα οποία βάζει το παιδί μου μέσα στο γύρο. Πολλές φορές που τον βλέπω που παραγγέλνει είναι τζατζίκι, ταχύ, κρεμμύδια. Οπότε τον dressing μας θα το κάνουμε σε τούντη βάση. Πρώτα όμως πρέπει να βάλουμε 40 γραμμάρια ελαιόλαδο. Φέρω τη ζυγαριά μου. Να χρειαστείτε έτσι ένα μπλεντεράκι μικρό για να κάνετε τον dressing. Και το ωραίο με τον dressing είναι ότι είναι αρωματικό και φτιάχνει λίγο πρασινούδι με τα χορταρικά τα οποία βάλουμε μέσα. Συγγνώμη. Έχω άλλη ζυγαριά σπίτι που τις κάνεις έτσι και ανάβεις, οπότε προσπαθώ να την ανάψω. Λοιπόν. Ναι, που λέτε το dressing φτιάχνει μας έτσι λίγο πράσινο και λίγο έτσι φρέσκο, διότι να έχει μέσα το χυμό λεμονιού, να έχει μέσα το γιαούρτι, παρά οτιδήποτε μαγιονέζες και έτσι πράγματα. Οπότε είναι και ελαφρύ, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, θα βάλουμε 40 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ο λόγος που σας τα λέω σε γραμμάρια είναι γιατί εγώ σπίτι μου κάνω ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή βάζω το μπλεντεράκι μου πάνω σε μια ζυγαριά και που αμέσως εκεί βάλω τα διάφορα υλικά μέσα. Θα βάλω το γιαούρτι. Το γιαούρτι που να χρησιμοποιήσω εγώ τώρα είναι στραγγιστό γιαούρτι. Τώρα αν το θέλετε με 0% λιπαρά ή κανονικά λιπαρά ή light, που σας εξαρτάται. Θα βάλω μέσα το ταχίνι μου. Τούτο είναι το ταχίνι το ακατέργαστο, δηλαδή είναι τούτο που να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την ταχύ, όπως λέμε. Λοιπόν, έβαλα το ταχίνι μου και θα βάλω ξύσμα λεμονιού. Είδατε με πάρα πολλές φορές να βάλω ξύσμα λεμονιού, γιατί θεωρώ ότι είναι πολλά ωραίο πράγμα. Οπότε θα βάλουμε ξύσμα. Και μια να κόψουμε το λεμόνι για να βάλουμε μέσα χυμό λεμονιού. Οπωσδήποτε να βάλουμε το ξύσμα. Μόνο που το ξύζω το λεμόνι είναι έτσι, θα με ευκάλλει την μυρωδιά, είναι πάρα πολλά ωραίο πράγμα. Λοιπόν, θα βάλω 2 κουταλιές χυμό λεμόνι.
Έτσι για να ξέρετε αν έχετε ποτούντες με ζουρούδες ή αν δεν έχετε με ζουρούδες, μία κουταλιά είναι 15 ml. Η μάμα μου είχε κάτι κουταλιά σπίτι τα οποία νομίζω πρέπει να ήταν 30 ml. Όταν μου έλεγε καμιά φορά καμιά συνταγή και λέει μου δύο κουταλιές, εγώ πάντα βάλα 4. Λοιπόν, θα βάλουμε δύο κουταλιές χυμό λεμόνι, μία κοκκονούδα. Να σας πω έναν κόλπο που άκουσα, αλλά δεν το έχω δοκιμασμένο, θέλω να το δοκιμάσετε να μου πείτε τι νομίζετε. Όταν έχετε έτσι κούπες που λεμόνι, όταν είναι να κόψετε κρεμμύδια πάνω σε ένα σανίδι, λένε ότι άμα τρίψεις το σανίδι με την κούπα από λεμόνι, δεν δακρύζεις την ώρα που κόφεις τα κρεμμύδια. Δεν ξέρω γιατί δεν το δοκιμάσα ακόμα την τεχνική. Μπορεί επειδή δεν δακρύζω. Λοιπόν, θα πιάσουμε μία σκελίδα. Όταν είναι να βάλετε σκόρδο μες στον dressing, με βάλετε μια ολόκληρη σκελίδα, να είναι πολλά μεγάλη. Θέλει λίγο σκορδάκι, έτσι απλώς για να μας θυμίσει τον τζαντζίκι. Το οποίο τζαντζίκι είναι όχι μέσα σκόρδο, για τους πλείστους από εμάς. Οπότε βάλτε έτσι μια μικρή σκελίδα σκόρδο. Το αφήσουμε δαμέ. Και τώρα να βάλουμε τα διάφορα αρωματικά. Λοιπόν, θα βάλουμε οπωσδήποτε μέσα δυόσμο φρέσκο. Εμένα αρέσκει μου πάρα πολλά ο δυόσμις, είπα σας το πάρα πολλές φορές. Είναι η κυπριακή γη, πραγματικά δηλαδή. Οπότε είναι να βάλω έτσι λίγα φιλαράκια δυόσμο. Επίσης να σας πω ότι η ποσότητα της σαλάτας που κάνω τώρα είναι με μισό μπακέτο μακαρόνια, δηλαδή είπα σας 250 γραμμάρια μακαρόνια. Τούτες οι σαλάτες είναι πολλά ωραίες να τις κάνετε σε πιο μεγάλη ποσότητα επίσης, δηλαδή να διπλασιάσετε τη δόση, να κάνετε ένα μπακέτο μακαρόνια, έχετε μια φανταστική σαλάτα για ένα μπουφέ, το οποίο είναι πάρα πολλά ευπρόσδεκτο, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, έχω να βάλω και άλλα αρωματικά μέσα, απλώς να θυμηθώ τον dressing μου, που θα βάλω 8 γραμμάρια μαϊντανό. Διότι ο μαϊντανός πάει παντού. Τώρα να τον έβρω με τον μαϊντανό μου. Ρόκα μου. Αυτός είναι ο μαϊντανός μου. Και είπα σας ότι τούτον το dressing σκένει έτσι πρασινούδι. Λόγος που φτιάχνει πρασινούδι είναι γιατί να βάλουμε τούτα τα αρωματικά μέσα. Επίσης αν έχετε μαϊντανό ο οποίος είναι έτσι τρυφερός, να βάλετε και τα κοτσανάκια, δεν πειράζει να βάλετε και λίγα κοτσανάκια που το μαϊντανό, γιατί έχει μέσα πάρα πολύ γεύση. Να βάλω και τούτα, αν είναι μαλακά, βάλτε. Ωραία, τούτον είναι περίπου 8 γραμμάρια, 10 γραμμάρια, 9 γραμμάρια μαϊντανός. Δηλαδή έβαλα 2 κοτσανάκια έτσι μαϊντανό. Επίσης, σύνομο που χρειάζεται πάντα να βάλετε μες τα dressings είναι αλάτι και πιπέρι. Να βάλω λίγο αλάτι εγώ τώρα, το οποίο είναι να δούμε μετά εάν θα χρειαστεί να προσθέσουμε και στη σαλάτα μας. Να δοκιμάσουμε λίγο και να δούμε εάν θέλει περισσότερο. Πάντα δοκιμάζουμε τη σαλάτα πριν να τη σερβίρουμε. Βέβαια, εγώ την ώρα που έχω πάντα καλεσμένους, την ώρα που να σερβίρω, είναι πραγματικά ποιος την είδε και δεν τη φοβήθηκε. Θα σας το ξανά, ότι οι φίλοι μου αποφεύγουμε την ώρα που να έρχονται σπίτι μας και είναι η ώρα που να σερβίρω, αποφεύγουμε, αλήθεια. Αν σας κάνει τον dressing ότι είναι πολλά παχύρευστο, είπα σας τώρα στα υλικά, βλέπετε αρκετά παχύρευστο το πράγμα, θα βάλετε λίγο νερό, να το αραιώσετε με λίγο νερό. Δεν υπάρχει λόγο να βάλετε παραπάνω λάδι, μια-δυο κουταλιές νερό,
θα το αραιώσω στο να γίνει dressing. Να βάλω πρώτα μια και μετά να δω εάν χρειάζεται να βάλω περισσότερο. Βλέπετε το που αραιώνει, θέλει ακόμα λίγο, οπότε να βάλω ακόμα λίγο νερό και είμαι έτοιμη. Και γίνεται και πράσινο, εντός που σας είπα, αρέσκει μου γιατί γίνεται έτσι πρασινούδι. Τέλεια. Το πράσινο ντρες. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ αρωματικό. Να δοκιμάσουμε το λίγο να δούμε ότι είναι ωραίο. Μουσκομυρίζει ο σκιόσμις μαζί με το λεμόνι. Είναι το κάτι άλλο. Και να σας πω και κάτι, τούτον το πράγμα έτσι όπως το βλέπετε, δεν θα κάνετε τη σαλάτα, τώρα μου ήρθε δηλαδή. Αν πιάσεις μια μπίτα και απλώσεις τούτον το πράγμα και βάλεις το κοτόπουλο με λίγο κρεμμυδάκι και λίγο σουμάκι, έκαμες τη. Αλήθεια. Πάρα πολλά ώρα. Λοιπόν, κάνω την εκκαθάριση μου και πανέρχομαι να στήσουμε τη σαλάτα. Λοιπόν, πάμε να συναρμολογήσουμε τη σαλάτα μας. Έχω το κοτόπουλο μου έτσι το ζουμερό και ωραίο, το οποίο απλά να κόψω σε λεπτές λωρίδες. Θέλετε έτσι μπουκές, δεν θέλετε και τίποτε άλλο. Λέω σας πούμε το κοτόπουλο είναι τέλειο, δηλαδή έτσι όπως το κόφω τώρα, τρώω το πολλά ευχαριστώς. Τα μακαρόνια μου εψημένα, αλτέντε βεβαίως τα μακαρόνια μου. Αν θα τα ψήσετε που πριν και θέλετε έτσι να διατηρηθούν, μπορείτε να τους βάλετε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Και όμως τους βάλετε ελαιόλαδο έτσι διατηρούνται. Κοτόπουλο μπορείτε να κάνετε και πιο λίγο, αν θέλετε πιο λίγο κοτόπουλο, αλλά τούτη σαλάτα είναι ωραία να έχει την πρωτεΐνη της μέσα. Είναι ωραία να χορταστική και τέλεια. Μπορείτε έτσι είναι πολλά ζούμερο το κοτόπουλο, είναι τέλειο. Παρόλο που είπαμε ότι είναι κοτόπουλο στήθος και παρόλο που η άποψή μου είναι το κοτόπουλο στήθος σαν το χαρτί, είπα το ξανά. Κράση. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τα μπαχαρικά, να κόψετε λωρίδες στο κρέας πριν να βάλετε τα μπαχαρικά και να το τσιγαρίσετε σαν εγκομμένο λωρίδες. Δηλαδή αν είναι ψημένο το κοτόπουλο σας, έτσι θα το έκανα εγώ, δηλαδή θα το έκοβα λωρίδες το ψημένο κοτόπουλο, θα έβαλα τα μπαχαρικά και μετά ήταν να το περάσω έτσι ένα ζέσταμα που σας είπα πριν. Απλώς έτσι, νομίζω ότι το κοτόπουλο στήθος ειδικά μένει πιο ζουμερό, να πιο μεγάλα κομμάτια. Ωραία. Τούτον είναι θησαυρός. Όχι να μην το βάλετε, να το βάλετε. Ό,τι ζουμίνε κατέβασε το κοτόπουλο, οπωσδήποτε να το βάλετε μέσα στη σαλάτα σας, γιατί το ζουμί είναι πολλά ωραίο. Διαγεύση. Ωραία. Κρεμμύδι. Είπαμε, κάνουμε γύρω σαλάτα, δάμε. Οπότε βάλουμε κρεμμύδι. Εμένα αρέσκει μου να βάλω κόκκινο, και αρέσκει μου έτσι να το αφήνω ροδέλες έτσι μεγάλες. Θα βάλουμε ντοματίνια. Επειδή τα ντοματίνια μου εμένα κάποια είναι λίγο μικρά, αφήνω και κάποια ολόκληρα. Θα βάλουμε έναν ωραίο κυπριακό αγκουράκι μυρωδάτο αρωματικό, έτσι κυβάκια. Να σας πω όλος ότι την σαλάτα μπορεί να την βάλετε μέσα στο ψυγείο και να τσιμπάτε από μέσα. Εάν θα πάρετε τούτην τη σαλάτα μαζί σας, ας πούμε, στο γραφείο για να φάτε λίγο στο διάλειμμα σας τέλος πάντων, τότε δεν θα έβαζα μέσα τη ρόκα και το δυόσμο. Θα την άφηνα έτσι με την ντομάτα και το αγκουράκι και μετά μπορείτε να πάρετε το δυόσμο ή να βάλετε ξηρό δυόσμο αν θέλετε και τη ρόκα να τη βάλετε μετά, διότι θέλετε να μαραθεί που τον dressing. Λοιπόν, τούτον είναι δυόσμος φρέσκος. Είπα σας, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ξερό. Υπάρχει πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι δυόσμοι είναι βάλαμε και μέσα στον dressing. Εδώ δούμε. Και
Επίσης ρόκα, δηλαδή το που σας λαλώ 55 γραμμάρια ρόκα, εντούν το πράγμα. Τη ρόκα να αρέσκει μου με στη συγκεκριμένη τη σαλάτα να την κόφω έτσι μικρή. Επίσης να σας πω ότι τούτη η ρόκα είναι η κυπριακή ρόκα, δεν είναι τούτη άγρια η ρόκα η οποία είναι μέσα σε σακουλάκια. Αν θέλετε όμως μπορείτε να βάλετε και την άγρια τη ρόκα. Εγώ θεωρώ ότι η κυπριακή ρόκα, τούτη η πλατή φιλή πιπεράτη, είναι η πιο ωραία. Το λατρεύω ότι η αλήθεια. Νομίζω λίγο μικρό τον μπολ μου βέβαια. Οπότε τώρα θα μετακινήσω τη σαλάτα μου, αλλά πριν την μεταφέρω δείτε τι χρωματιστό πράγμα. Δηλαδή είναι τα κρεμμύδια, είναι οι ντομάτες, είναι το κοτόπουλο, είναι τα μακαρόνια. Είναι πάρα πάρα πολλά ωραία τη σαλάτα πραγματικά. Λοιπόν, θα βάλω τη ρόκα μου. Και θα βάλω όλον τον dressing, να βάλω έτσι το μισό, να το αραιώσω με ακόμα λίγο νερό, τσάς νερό. Γιατί έγινε μου έτσι λίγο παχύρεστο. Θέλω το έτσι να λίγο πιο ρευστό από τούτο. Βάρτε έτσι λίγο νερό. Να αραιώσει όσο θέλετε για να μπορέσετε να το βάλετε πάνω στη σαλάτα σας και να φυλάξω μετά λίγο για να βάλω από πάνω. Να αφήσουμε και λίγο επιπλέον και μετά πιάστε ένα μεγάλο κουτάλι και ανακατέψτε. Τα αρώματα που φτιάχνουν πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Όταν τη σερβίρετε θα βάλετε τη θρηματισμένη πίτα από πάνω και θα πασπαλίσετε με λίγο σουμάκι. Το σουμάκι είναι το λεγόμενο, το οποίο πάει πάρα πολλά μες στον τη σαλάτα, διά χρώμα και έχει και τούτη τη λεμονάτη, τη γεύση που πραγματικά είναι πάρα πάρα πολλά ωραία. Δείτε τι ωραίο πιάτο και δείτε πόσο πολύ πράγμα φτιάξαμε, πραγματικά. Λοιπόν, μετά από μια τέτοια σαλάτα, πως είναι τούτα όλα τα μπαχαρικά, να φάω ένα κοτοπουλάκι. Τέλεια, έχει τα μπαχαρικά, έχει τη γεύση του θκιόσμι, είναι φανταστικό πραγματικά. Συγγνώμη μου τρώω και μισό. Λοιπόν, έχω τη σαλάτα μου, την οποία είναι ένα... Θα σερβίρω τώρα μέσα σε ένα πιάτο. Όχι, μου σκομυρίζει τούτη σαλάτα, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, βάλαμε τη σαλάτα μας με το κοτόπουλο μας, έτσι ωραία. Θα σπάσω λίγο ψωμάκι, λίγα κρουτών τέλος πάντων, γιατί είπαμε είναι του γύρου, οπότε είναι να θυμώσει το παιδί μου αν δεν βάλω λίγα ψωμάκια. Θα βάλω ακόμα λίγο dressing που ποκεί και που ποδά, όπως λέμε. Έτσι είναι ένα πέρασμα, όχι για τίποτε άλλο, απλώς γιατί το ελαιόλαδο αρέσκει μας. Τέλεια λίγο και σουμάκι. Έτσι. Αν δεν έχετε, μπορείτε να με βάλετε σουμάκι, αλλά εμένα αρέσκει μου πολλά. Και βάλω ρολί σουμάκι.